Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στον Αβραάμ, στην Αβραμία και στον Λότ που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Δευτέρας 9ης Οκτωβρίου στο Δοσπείο Δεσπόζουν, μια σειρά μου γυναικού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Όλο ένα και μεγαλύτερος αριθμός ομογενών από κάθε μεριά της γης στρέφει το ενδιαφέρον τους στην εχώρια αγορά κινήτων που διανύει μια χρονική φάση άνθησης, συγκεντρώνοντας την προσοχή Ελλήνων αλλά και διεθνών αγοραστών. Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις ερευνών και στοιχεία από μυστικά γραφεία, χρονικό ορόσημο για το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ομογένειας για την αγορά κινήτων αποτέλεσε αλλαγή σελίδα ελληνικής οικονομίας μετά την δεκαετή οικονομική κρίση. Οι αντοχές που δείχνει νέες προκλήσεις, καθώς και μεγάλες βιώσιμες υπερτοπικές αναπτύξεις με επίκεντρο την ανάπλαση στο ελληνικό που αλλάζει τα δεδομένα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σε περισσότερους από 700 είχε ανέλθει ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών και Παλαιστινίων μετά την επίθεση που εξαπέλυσε χθες η Χαμάς στο Ισραήλ και τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα που ακολούθησαν. Ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της Παλαιστινιακής Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαμάς ανήλθε στους 400, όπως μεταδίδουν οι Ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Ο αριθμός των Παλαιστινίων νεκρών ανέρχεται στους 313, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας. Η ΑΧΕΠΑ, η κορυφαία οργάνωση των Ελληνοαμερικανών, η οποία έχει πλέον αποκτήσει οικουμενική διάσταση, εξέδωσε ανακοίνωση τύπου μέσω της οποίας καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και κάλεσε τα στελέχη τα μέλη της ΗΠΑ να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Κογκρέσου και τον Λευκό Οίκο και να ζητήσουν αφενός μεν την καταδίκη της αποτρόπαιης και ανέτειας επίθεσης, αφετέρου δεν να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στο Ισραήλ. Η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή του ΗΠΑ του Προέδρου του Σάβα Τσίβικου και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το Ισραήλ είναι χώρα σύμμαχος τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Στις 4 Οκτωβρίου 1944 αποχώρησαν οι τελευταίοι Γερμανοί από την Γάλπαθο και άφησαν στη θέση τους τους Ιταλούς που συνεργάζονταν μαζί τους. Αλλά την επόμενη επαναστάτησαν οι Καρπάθοι και επιβλήθηκαν στους Ιταλούς. Στις 10 Οκτωβρίου η Πανκαρπαθιακή Επιτροπή με ένα καΐκι 2-3 τόνων, την Ιμακολάτα, έστειλε 7 Καρπάθιους για να ενημερώσουν τους συμμάχους στην Αίγυπτο, όπου έφτασε 15 Οκτωβρίου. Πάνω από 4 χρόνια οι σύμμαχοι βομβάριζαν, έστελναν κατασκόπους και περιπόλους και έκαναν σχέδια αποβάσεων για να καταλάβουν την Κάρπαθο. Στο τέλος, 7 θαλασσοδαρμένοι Καρπάθιοι τους την πρόσφεραν αμαχητή. Μόλις οι Άγγλοι διασταύρωσαν τις πληροφορίες των 7 πατριωτών, αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους παρουσιαζόταν. Η Κάρπαθος, με τους μεταξύ Ρόδου και Κρήτης διάβλους, άνοιγε το δρόμο προς το Αιγαίο, τη Βόρεια Ελλάδα και τις χώρες της Βαλκανικής. Την επόμενη, τα αντιτορπιλικά Τερψιχώρη και Κλίβελαν αναχώρησαν για την Κάρπαθο, όπου έφτασαν στις 17 Οκτωβρίου. Το Γυμναστήριο Μιχαήλ και Χριστίνας Ψαρού, το σχολικό συγκρότημα της κοινότητας του Τιμίου Σταυρού στο Γάιστον, είχε αλλάξει μορφή και είχε μετατραπεί σε ένα υψηλών προδιαγραφών κέντρο διασκεδάσεων για να φιλοξενήσει 2 διαδοχικές συναυλίες με τον Γιάννη Καψάλη, τη Χριστίνα Σαββίδου και την πολυμελή ορχήστρα με τους βιρτουόζους Μάκη Τσίκο στο κλαρίνο και Μιχάλη Τζιχάνη στο βιολί. Το σκηνικό, ο φωτισμός και η διαρρύθμιση του χώρου σε συνδυασμό με τη διακόσμηση του διαδρόμου προετοίμαζαν τους ομογενείς ηθικά και ψυχολογικά για το μεγάλο ξεφάντωμα με τον Γιάννη Καψάλη και τη Χριστίνα Σαββίδου, οι οποίοι το βράδυ της Παρασκευής 6 και 7 Οκτωβρίου έδωσαν το καλύτερο αυτό τους και κατάφεραν στην κυριολεξία να απογειώσουν τους ομογενείς και να τους θυμίσουν τις παλιές καλές εποχές που στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις αυλές των ναών στείνονταν τα μεγάλα πανηγύρια. Η κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία έφερε νερό μέσα στους ιερούς ναούς, οι κύματα και πάσης πίσω στα ακίνητα σε ύψος που δεν είναι συνηθισμένο για τα ελληνικά δεδομένα. Τα λασπόνερα στα ακίνητα κατέστρεψαν αντικείμενα που υπήρχαν στο εσωτερικό τους και σε ορισμένες περιπτώσεις η πίεση του νερού έσπρωξε αρκετές συσκευές, ψυγεία, τηλεοράσεις. Όπως είναι φυσικό, τα εικονοστάσια και τα ίδια ευλάβειες των πιστών χριστιανών ακολούθησαν την ίδια πορεία. Παρασύρθηκαν μέσα στα ρεύματα και στα λασπωμένα χωράφια. Στην Αστρίτσα και στο Αρφανά Καρδίτσα, την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, από τους 3 ιερούς ναούς που γέμισαν λασπόνερα, μόνο ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου Ορφανών είναι λειτουργικός αρκετά και τα σημάδια που θυμίζουν το πέρασμα της κακοκαιρίας από εκεί.
Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μεταμεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Στο σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Gyro World, Hellenic Classical Charter School, Condos Foods, Megas Gyros, New Yorker Bagels, Sigma Phone Laboratories και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!